Καλησπέρα σας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Αποσκήτη, προπονητή της ομάδας του Μίγωνα. Γεια σας κύριε Αποσκήτη. Θέλουμε να μας πείτε για το σημερινό παιχνίδι. Είδαμε ένα φοβερό αγώνα μεταξύ της ομάδας του Παλαιοφαλήρου και του Μίγωνα. Πείτε μας γιατί. Εμείς γυρίσαμε το παιχνίδι στο πρώτο μίχρονο, δεν πήγαμε έτοιμοι. Γυρίσαμε το παιχνίδι στο πρώτο μίχρονο, δεν πήγαμε 9. Δυστυχώς κάναμε ένα πολύ κακό τρίτο δεκάλεπτο, παρόλο που είχαμε στοχεύσει πάρα πολύ στο μάτι, γιατί διατηρήσουμε διαφορά για να συνεχίσουμε ένα τρίτο. Και εντό το κεφάλαιο, πήγαμε στο παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο, όντα το πόντο το παιχνίδι. Και εκεί από εκεί πέρα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, είναι φάση-φάση. Ο καλύτερο, ο πιο ψύχνο στο τέλο θα κερδίσει το παιχνίδι. Εμεί είχαμε την τελευταία κρίση, μα πέφτει την μπάλα. Καρδίνα στο πάλι, να συνεχίζουμε το σημαντικό για μια καλή ομάδα. Εγώ το λέω από την αρχή στα παιδιά. Δεν είναι όταν πηγαίνουν όλα καλά τελικά. Μια καλή ομάδα θα δείξει όταν θα γίνει στραβή πώ θα την δράσει. Καλούμαστε λοιπόν τώρα να περάσουμε. Θεωρώ ότι εμεί ερχόμαστε εδώ για δύο αποτελέσματα. Εμεί θέλαμε πρώτα να κερδίσουμε και δεύτερο να έχουμε και δεύτερο πράγμα. Αλλά το παιχνίδι μα φύγει όπω φύγει. Έχουμε το δεύτερο γύρο στην έδρα μα. Συνεχίζουμε. Είναι σημαντικό να δράσουμε τώρα. Η ομάδα πάντως προσπάθησε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο να κοντράρει την αντίπαλη ομάδα, αλλά ο χρόνος δεν έφτασε. Εσείς είστε ικανοποιημένος από την προσπάθεια τη σημερινή. Εμείς πάντα είμαστε ικανοποιημένοι. Τους παίκτες όλα τα παιδιά προσπαθούν να είμαστε. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο παράπονο συγκεκριμένα από κάποιο παίκτη. Δεν μας βγήκε το παιχνίδι. Χάσαμε ένα καλάθι. Εμείς καλούμαστε εδώ να διαχειριστούμε αυτό το αποτέλεσμα. Για να πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Δεν είχαμε παραπονό, δεν θα όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Δεν έχει κανένα ευθύνη παραπάνω από τον άλλο. Όλοι μαζί κερδίζουμε και εμείς. Θα ήθελα να συμπληρώσω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε από τον Μίγωνα. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην τους δώσαμε, αλλά δεν νομίζω ότι τους πειράναμε, γιατί το κράτος ομάδος είναι υγεία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά να μην τους δώσαμε τη χαρά που θέλαμε. Εμείς τους θέλουμε κοντά μας, τους ευχαριστούμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για αυτά τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αποσκήτη. Καλή συνέχεια στο επόμενο παιχνίδι. Να είστε καλά. Κοντά μας τώρα έχουμε τον κύριο Αλέξη Παπαδάτο, προπονητή της ομάδας του Αθλητικού Οργανισμού Παλαιοφαλήρου. Γεια σας κύριε Παπαδάτο. Θέλουμε να μας μιλήσετε για το σημερινό αγώνα. Είδαμε ένα φοβερό παιχνίδι. Πείτε μας εσείς σαν προπονητή, πώς είδατε την ομάδα σας. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε ένα παιχνίδι Αλφα Σκαλά να γεμίζει ένα τεμπίλι. Αυτό που καταφέραν τα παιδιά και τα δικά μας, οι αθλητές μας, ότι κατάφεραν να γεμίσουν αυτή την κοινωνική. Ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Βέβαια, για εμάς μέσα στους πάγκους προπονητές είχε λίγο άγχος παραπάνω, αλλά από εκεί και πέρα όμως ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Στην αρχή ξεκίνησαν πολύ καλά μέσα στο δεκάλεπτο. Μετά ο Μίλωνας ήταν πολύ καλύτερος από εμάς. Κατάφερε και πήγαινε 15 πόντους στο θέλη του χρόνου. Στην πορεία όμως παίξαμε πολύ δυνατά με συγκέντρωση, κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και πήραμε το παιχνίδι στο τέλος που κρίθηκε στις λεπτομέρειες από ό,τι έχουμε πάρει και δύο ομάδες ουσιαστικά. Ναι, γιατί στην ουσία στην τελευταία δευτερόλεπτο κρίθηκε ο αγώνας. Θέλουμε όμως να μας πείτε και τους στόχους της ομάδας σας για φέτος. Ποιοι είναι αυτοί? Υπάρχουν στόχοι. Στόχοι είναι να παίζουμε κάθε παιχνίδι, να το ευχαριστούμε, να παίζουμε κάθε να γίνεται. Αν μπορούμε να κερδίζουμε, έτσι έχουμε ξεκινήσει από την αρχή μας. Μια καινούργια ομάδα και με καινούργιο προπονητή και με καινούργιους παίχτες, πολλούς καινούργιους παίχτες. Σημαντικό είναι τα παιδιά έχουν σε μεγάλη διάθεση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μένα να μπορώ να προπονήσω μια ομάδα που έχει διάθεση. Από εκεί πέρα παιχνίδι, ανάλογα πώς θα πάμε θα το δούμε στην πορεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για σήμερα και καλή συνέχεια. Γεια σας. Δίπλα μου τώρα έχω τον Δημήτρη Πρόγκα, παίκτη της ομάδας του Παλαιοφαλήρου. Καλησπέρα Δημήτρη. Πες μας λίγο για το σημερινό συναρπαστικό παιχνίδι που παρακολουθήσαμε. Εντάξει, ήταν το παιχνίδι που περιμέναμε. Παίξαμε από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Κρίθηκε στο καλάθι, αναμενόμενο. Περιμέναμε ότι θα κρίσει παραπάνω από όλους. Δώσαμε όλοι μας τα καλύτερα από τις αυτές τις ομάδες και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ότι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, κρίθηκε σίγουρα στις λεπτομέρειες. Θέλουμε να μας πεις, είσαι ευχαριστημένος από την αγωνιστική της ομάδας σου σήμερα? Παίξαμε 25 λεπτά αυτό που έχουμε. Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν πραγματικά πολύ χαμηλό επίπεδο για την παιδιά μας, όπου μας συνέχεια στον ρυθμό. Το επιμέρου σκορ ήταν 21-5, το δεύτερο δεκαλέπτου. Φανήκαν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψουμε και πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο στην άμυνα όταν είμαστε αποτελεσμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια για την παρουσία σου. Σας ευχαριστώ. Για το Μίλων TV, Άρια Μισθούπια.